Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Μαρία Τσιμητάκη, η οποία είναι μαζί μας. Είναι υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στην υπέροχη εκπομπή σας, η οποία προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στο κοινό. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Τσιμητάκη, αυτοδιοικητικά, ένα μεγάλο στοίχημα κάθε φορά που έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές είναι το στοίχημα που λέμε της ανάπτυξης. Και σας ξεκινάω έτσι γιατί μιλάμε για την περιφέρεια Κρήτης. Και αν κάτι είναι το α και το μέγα αυτή την περίοδο, σε ό,τι έχει να κάνει με το νησί μας, είναι η συζήτηση και πώς έχουμε επικεντρωθεί όλοι σε αυτό που λέγεται ανάπτυξη. Τι βλέπετε τα επόμενα χρόνια για το νησί μας? Τα επόμενα χρόνια βλέπω μία μεγάλη δέσμευση από την περιφέρεια Κρήτης. Θα ξεκινήσω βέβαια λέγοντας σήμερα χρόνια πολλά στον επικεφαλή του συνδυασμού και υποψήφιο περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, να έχει πάντα υγεία και δύναμη και να επιτελεί το έργο το οποίο επιτελεί τόσα χρόνια με επιτυχία και τώρα με ένα μεγάλο όραμα. Μετά από τις δυσκολίες τόσων ετών που έχουμε περάσει, λόγω πανδημίας και λόγω καταστροφών και λόγω οικονομικής κρίσης, πλέον έχουμε ένα όραμα, το οραματίζεται και ο ίδιος, το οραματιζόμαστε και όλοι εμείς που συμμετέχουμε και θα έχει ένα ορίζοντα μέχρι το 2028 με εξασφαλισμένους πόρους σε πάρα πολλούς τομείς που αφορούν είτε τουρισμό, είτε περιβάλλον, είτε πολιτισμό, είτε υποδομές, είτε και θωράκιση των υποδομών, προκειμένου να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε καταστροφές, οι οποίες οφείλονται στο περιβάλλον, σε φυσικές καταστροφές, οι οποίες οφείλονται πλέον σε αυτό που λέμε προστατεύουμε το περιβάλλον, έχουμε ένα ορόσημο στην εφορία μέχρι το 2030 για να μην έχουμε αυτά τα καιρικά φαινόμενα και αυτή την κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Άρα, στοχεύουμε και σε θωράκιση υποδομών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα ζητήματα που συνήθως αντιμετωπίζουμε λόγω αυτών των ξαφνικών φαινομένων. Μια περιφερειακή αρχή με πολλά χρόνια. Έχει γράψει πίσω πολλά χιλιόμετρα, έτσι, του Σταύρου Αρναουτάκη. Αυτή η εμπειρία στη διοίκηση είναι το μεγάλο ατού για τον συνδυασμό του νυν και εκ νέου υποψηφίου περιφερειάρχη. Ναι, σίγουρα. Η εμπειρία την οποία διαθέτει ο νυν περιφερειάρχης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης. Τα έμπειρα στελέχη τα οποία έχει μέχρι σήμερα και στελεχώνουν την περιφέρεια Κρήτης. Μια περιφέρεια πρότυπο σε όλη την Ευρώπη. Μια περιφέρεια η οποία έχει να δώσει ακόμα και να οραματιστούμε με την Κρήτη σαν ένα νησί το οποίο θα είναι ένας διεθνής προορισμός, ένα νησί το οποίο έχει διασφαλίσει όλες τις υποδομές, ένα νησί το οποίο έχει προσέξει τον άνθρωπο, την οικονομία, την επιχειρηματικότητα, γενικότερα τους τομείς, την πρωτογενή τομέα, την υγεία, με την πρόληψη η οποία γίνεται πολύ τακτικά με συνεργεία τα οποία κάνουν περιφερειακά επισκέψεις, οπότε γίνονται κάποιες εξετάσεις, γιατί η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό θέμα στην υγεία μας. Mm-hmm. Και στις κινητές μονάδες προφανώς. Κινητές μονάδες. Ήταν μια τομή όμως. Ναι, ήταν μια τομή. Θεωρώ λοιπόν ότι μέχρι τώρα η εμπειρία που έχει ο επικεφαλής ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης και σε διάφορους τομείς και σε διάφορες άλλες θέσεις που οποίες κατήχε μέχρι πριν αναλάβει την περιφέρεια Κρήτης. Αυτή η εμπειρία λοιπόν έχει δώσει τη δυνατότητα την Κρήτη να είναι σε μια αναπτυξιακή τροχιά με ένα ορόσημο μέχρι το 2028. Να σταθούμε λίγο. Ναι, είπατε μια λέξη κλειδί, στον άνθρωπο. Και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό και τι μπορεί να βάλει έτσι, ένα λιθαράκι από τη δική της πλευρά. Προσωπικά η Μαρία Τσιμητάκη, το εννοώ και λόγω ενασχόλησης έτσι στη ΔΥΠΑ, ναι. Πρώην ΟΑΕΔ. Αυτό είναι... Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο τόσα χρόνια ασχολούμαι μέσα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης που εργάζομαι, τον πρώην ΟΑΕΔ, αν έχετε υπόψη σας. Όλοι έχουμε σχεδόν μία συναλλαγή με την υπηρεσία.
Μέσα λοιπόν από τη δημόσια, με τα αντικείμενα που έχω ασχοληθεί κατά καιρούς στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και το πάθος μου για εργασία, μου είχε δώσει τη δυνατότητα να νιώσω ότι έχω προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Mm-hmm. Εξατομικευμένα κάθε φορά για κάποιο συγκεκριμένο άνεργο, για μια συγκεκριμένη στόχευση, για ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Να βγει στην αγορά εργασίας ή κάποιος άνεργος να ανοίξει μια δική του επιχείρηση και να επιχορηγηθεί. Ή κάποιος άνεργος ο οποίος απολύεται από την εργασία του και μπαίνει στο Ταμείο Ενεργείας προκειμένου να επιδοτηθεί. Και αυτό δεν είναι ξεκομμένο από τη συζήτηση που λέγεται αυτοδιοίκηση και πώς δημιουργεί συνθήκες. Και πείτε μας και ποια είναι η εικόνα ενδεχομένως και με άλλες περιφέρειες που έχετε μέσω της υπηρεσίας. Σε σχέση λοιπόν με την Κρήτη, ποια είναι η εικόνα της Κρήτης ό,τι έχει να κάνει με τις ευκαιρίες που μπορεί να ανοίγονται. Δεν είναι μόνο οι κρατικές πολιτικές ή οι πολιτικές που μας έρχονται από πάνω, όπως έχουμε μάθει να λέμε. Είναι και οι δυνατότητες κάθε περιφέρειας. Ναι, πολύ σωστά. Θα πρέπει να στοχεύουμε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας περιφέρειας και όχι σε γενικές οριζόντια μέτρα ή προγράμματα. Δηλαδή, αν παράδειγμα έχουμε θύλακες υψηλής ανεργίας σε μια περιοχή, δεν μπορούμε να μιλάμε για μια ανάπτυξη η οποία αυτή τη στιγμή παρουσιάζει Κρήτη. Θα έχουμε ένα στοχευμένο πρόγραμμα και θα αφορά μόνο αυτή την περιοχή, μόνο την επιχειρηματικότητα αυτής της περιοχής, μόνο τους άνεργους αυτής της περιοχής. Στα γενικά προγράμματα όμως περιλαμβάνονται όλες οι περιφέρειες οι οποίες είναι σε μία αναπτυξιακή τροχιά και δεν χρειάζονται επιμέρους προγράμματα και πιο εξειδικευμένα προγράμματα. Γι' αυτό μιλάμε για στόχευση και γι' αυτό μιλάμε και για η επιθυμία μου να μεταβώ στην περιφέρεια Κρήτης και να ασχοληθώ με το έργο της περιφέρειας Κρήτης είναι αυτό ακριβώς. Ότι μέχρι τώρα είχα ασχοληθεί εξατομικευμένα με τον κάθε άνεργο, με την κάθε επιχείρηση, με την ανάπτυξη. Ενώ τώρα πλέον μπορώ να ασχοληθώ σε επίπεδο περιφέρειας, σε επίπεδο κοινωνικού συνόλου. Πόσο εύκολο είναι αυτό που λέμε η κοινωνική ένταξη ή η εργασιακή ένταξη για κάποιες πιο ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες, παραδείγματος χάρη για έναν αποφυλακισμένο άνθρωπο. Πόσο και πρακτικά πώς μπορεί να διευκολυνθεί ακόμα περισσότερο? Ναι, εκεί πάμε πλέον στοχευμένα. Είναι οι λεγόμενες ομάδες στόχου. Mm-hmm. Πάμε σε ειδικά προγράμματα με ενισχυμένες επιχορηγήσεις, με μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα η επιχορήγηση στον εκάστοτε επιχείρηση η οποία απασχολείται. Ούτως ώστε να μπορέσει το άτομο αυτό να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, να γίνουν η άρση των εμποδίων που τον έκαναν να είναι για κάποιο χρονικό διάστημα εκτός αγοράς εργασίας και να μπορέσει να μάθει το αντικείμενο, ούτως ώστε να αποδίδει στην επιχείρηση και η επιχείρηση να μπορέσει να τον κρατήσει και μετά το διάστημα της επιχορήγησης. Μιλάμε λοιπόν για ειδικά προγράμματα με μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με αυξημένη επιχορήγηση και στοχεύουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες που είναι, δεν είναι μόνο οι υποφυλακιζόμενοι, είναι και τα ΑΜΕΑ και πρόσφατα έχουν ενταχθεί και κάποιες άλλες κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι γυναίκες που ζουν ένα φαινόμενο έμφυλης βίας στην οικογένεια, ενδοοικογενειακή βία. Διεμφυλικά άτομα και τα λοιπά, τα οποία ζουν σε ένα περιθώριο και μπορούν πλέον να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Mm-hmm. Είναι η διασύνδεση της αυτοδιοίκησης, της περιφέρειας, εν προκειμένου, με τέτοιες υπηρεσίες εύκολη, γίνεται στο βαθμό που θα έπρεπε να γίνει η συνεργασία αυτή? Κοιτάξτε, ο ΑΕΔ, σαν ο ΑΕΔ, έχει ένα μηχανισμό. Έχει τους εργασιακούς συμβούλους. Κάνουν ανίχνευση στην αγορά εργασία. Mm. Όμως, εδώ μιλάμε για μία οριζόντια ανίχνευση. Δηλαδή, έχουμε αυτό που έχουμε καταλάβει και σαν ΔΥΠΑ και όσο καιρό είμαι προϊσταμένη, ειδικότερα στα θέματα, τα κοινωνικά προγράμματα και στις ειδικές κοινωνικές ομάδες, έχουμε αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να κάνει κανένας φορέας κάτι μόνος του. Θα πρέπει να έχει συνέργεια και με άλλους φορείς. Mm-hmm. Όπως το είχα αντιληφθεί εγώ αυτό και είχα συνέργεια είτε με το Πανεπιστήμιο, το ΕΛΜΕΠΑ, το Γραφείο Αποφύτων, είτε με φορείς, συλλόγους όπου βίωναν το πρόβλημά τους οι συγκεκριμένες ομάδες,
και στοχεύαμε εξατομικευμένα για την είσοδό του στην αγορά εργασίας. Άρα, η συνέργεια των φορέων φέρνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί έχουμε εμείς ένα προϊόν, ο άλλος φορέας έχει ένα άλλο προϊόν, ένα άλλο δίκτυο. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να συνεργαστούμε προκειμένου να γίνει σύζευξη της αγοράς εργασίας με το άτομο το οποίο θα αναλάβει δράση και θα ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Κυρία Τσιμητάκη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Βάλατε το δικό σας λιθαράκι λοιπόν στη δημόσια συζήτηση και στην αυτοδιοικητική συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Ευχαριστώ και καλή συνέχεια και σε εσάς.